Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter εδώ και σήμερα ένα διαφορετικό Hunter Vlog επεισόδιο μέσω εβδομαδιάτικο που σας έχω ξεσυνηθίσει από τέτοια σκηνικά πάνω από ένα χρόνο τώρα. Ο σκοπός του σημερινού βίντεο είναι ξεκάθαρα με κάποιες αλλαγές που έκανα στο PC μου κτλ. Πιο πολύ όλη αυτή η αναβάθμιση που έκανα, που ουσιαστικά έστησα ένα νέο PC build, είχε να κάνει γιατί όσοι θυμάστε στο επεισόδιο με το live stream του Super Castlevania στο NES, εκεί το PC μου τα βρήκε δύσκολα παράλληλα με το capturing, με το streaming, με το ένα, με το άλλο, το OBS που είναι λίγο βαρύ στούντιο κτλ. Οπότε είχε κάποιο θέμα και μετά να πω ότι με τη βοήθεια κάποιων παιδιών, του Jimmy Giga, του GSAC και του Sack Attack, του Sack Attack, μπόρεσα και έκανα μετά από λίγες ώρες καπάκια το δεύτερο stream και όλα πήγαν τέλεια ρίχνοντας τις απαιτήσεις. Όμως, εγώ η αλήθεια είναι ότι το PC μου το είχα παραμελήσει λόγω των ρετρό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο PC build μου είχε γίνει το 2012 και σχεδόν μου είχε πάει 2000 χωρίς οθόνη και γι' αυτό το PC, επειδή τότε ήταν πάρα πολύ δυνατό, κράτησε σχεδόν 10 χρόνια με μόνη αλλαγή μια κάρτα γραφικών πέρσι και έναν πιο καινούριο SSD. Οπότε πλέον οι τιμές στα PC έχουν πέσει πάρα πολύ, με πολύ λιγότερα λεφτά από ό,τι είχα δώσει π.χ. εγώ τότε μπορείς να φτιάξεις ένα τρομερά γρήγορο και δυνατό PC και για όλα αυτά ευθύνονται τα Ryzen. Είναι ή μάλλον η Ryzen, οι νέοι επεξεργαστές της AMD. Το σημερινό επεισόδιο τώρα θα χωριστεί σε κάποια κομματάκια πιο πολύ έτσι για τις αναμνήσεις. Επίσης, πολύ μεγάλο έτσι κίνητρο για το σημερινό πάλι βλογκάκι έχει να κάνει και αυτό εδώ που ξέχαψα. Αυτή η κάρτα γραφικών θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, το παλιό μου το PC ήταν ένα AMD FX 8120 στα 3,2 GHz το Black Edition που είχε πάνω 8 GB Gaming RAM, της Corsair, η Vensins, είχε μια πάρα πολύ μητρική της GB. Γενικά στις μάρκες που επιλέγω είμαι πάντα σταθερό, δηλαδή μητρικές πέρα από κάποιες στο πρώτο μου PC και τα λοιπά και την επόμενη χρονιά κάποιες Elite όσοι τις θυμάστε με το τσιπάκι της Vaia Ivano, North Bridge και South Bridge και τα λοιπά. Μετά ήμουνα Gigabyte μητρικές, σκληρούς δίσκους ήμουνα της Seagate και επεξεργαστές όταν ανοίξαν τα μάτια μου μετά το 2004-2005 πλέον είχα ξεκινήσει με τους Athlon και στη συνέχεια έπαιζα σε AMD επεξεργαστές και κάρτες γραφικών της ATI. Δηλαδή Intel επεξεργαστή και Nvidia κάρτα γραφικών. Αν και η τελευταία μου κάρτα γραφικών πριν από αυτή που έχω τώρα ήταν Nvidia, παρόλα αυτά είμαι focused μόνο εκεί. Οπότε εκείνο το PC είχε αρχίσει να βαραίνει και μου δυσκόλευε το video editing. Εννοείται ότι είχα δοκιμάσει δύο επεισόδια να κάνω με 4K και τα επεισόδια αυτά, παιδιά, απορώ πως τα έκανα κιόλας στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούσα το Wondershare Filmora. Πλέον με το νέο setup έχω πάθει την πλάκα μου, έχω βάλει τη Samsung το 970, το EVO Plus, το M2 NVMe τσιπάκι, το οποίο, παιδιά, οι διαφορές που είδα είναι χαοτικές. Ο HDD ο SATA 2 έγραφε στα 200-300 MB δευτερόλεπτο, ο SSD μετά που είδαμε τις διπλάσεις ταχύτητες σχεδόν πλησίαζε τα 550-600 MB δευτερόλεπτο και με το τσιπάκι αυτό που έβαλα έχω φτάσει να βλέπω ανάγνωση 3600 MB δευτερόλεπτο. Το PC δηλαδή είναι σφαίρα και το PC, ας πούμε, αυτό ουσιαστικά άλλαξα tower, άλλαξα μητρική, έβαλα τις GB την Aorus, την B450, την Elite, τη version 2. Έχω βάλει προσωρινά 8 GB RAM DDR4 γιατί δεν ήθελα να ξεφύγω με τη μία να κάνω πολύ μεγάλο, να δώσω πολλά λεφτά, γιατί αυτό το στήσιμο χωρίς κάρτα γραφικών και χωρίς τροφοδοτικό μου πήγε 500 ευρώ. Τροφοδοτικό κράτησα το περασμένο μου το PC, το οποίο είναι ένα ThermalTech 700 και πραγματικά αυτό τότε το είχα πληρώσει πάνω από 100 ευρώ και είναι απροβλημάτιστο, οπότε ακόμα δεν υπήρχε λόγο να το βγάλω. Έχω δει κάποια τροφοδοτικά τα οποία είναι RGB και μεγαλώνουν αυτό εδώ το πανηγύρι που βλέπουμε, το RGB, το καρεκλάδικο που λέω, αλλά μου αρέσει, έχει πλάκα, ας πούμε. Οπότε έμεινε το ίδιο τροφοδοτικό, το περασμένο μου PC και η κάρτα γραφικών. Αυτό το χάλινγκ με τις κάρτες γραφικών, ας πούμε, γιατί είχα χάσει λίγο εγώ τα δρόμενα, είχα μείνει εκτός της φάσης λόγω αυτού ότι όλα με τα λεφτά πηγαίνανε σε retro consoles και retro video games τα τελευταία 7 χρόνια περίπου. Αυτό με τις κάρτες γραφικών είναι μεγάλο ξεφτιλίκι, οπότε αυτή που έχω πάνω, μια R9380 Radeon, με αυτήν έχω παίξει και πολλά παιχνίδια εδώ, με αυτήν έχω κάνει και τα editing μου, οπότε
δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά προς το παρόν στέκεται. Και σε συνδυασμό με αυτό το νέο setup, δεν μπήκα λοιπόν σε λόγο να αλλάξω κατά γραφικών, γιατί πολλοί μου γράψατε στο YouTube όταν πόσταρα ότι φτιάχνω ένα πισάκι, τι έκανες με GPU. Τότε ήθελα να σας τρολάρω γενικά και να σας δείξω αυτό εδώ, την κάρτα. Να ήθελα να σας πω ότι έβαλα μια βουντού 5.500. Είμαι σίγουρος ότι τους περισσότερους σε νεότερης ηλικίας φίλους πραγματικά θα ψαχνόντουσαν τι ήταν αυτό που τους λέω. Πού περνάμε τώρα? Okay, εν ολίγης λοιπόν έκανα αυτή την αναβάθμιση. Θέλω να κάνω και κάποια άλλα πραγματάκια. Τα Χριστούγεννα σκέφτομαι να βάλω για αρχή 32 MB μνήμες RGB και συγκεκριμένα μάλλον θα πάω στις Corsair πάλι, τις Vengeance, τις οποίες είναι RGB και αυτές, και πιο μετά να πάω στα 64 GB. Πολλοί θα μου πείτε 64 GB μνήμη ίσως είναι πολλά. Απλά να σας πω ότι εγώ σε αυτό το PC δεν έχω σκοπό για gaming. Τώρα αν μου έρθει στο μέλλον θα δείξει. Σίγουρα για αρχή θέλω να παίξω κάποια παιχνίδια, ειδικά τώρα που βγαίνει σε 10 μέρες παιδιά το Age of Empires 4. Έχω πάθει την πλάκα, θέλω πάρα πολύ να παίξω. Και ίσως να κατεβάσω και τον Diablo το 2 το καινούριο, το remaster, γιατί τα παλιά, όπως βλέπετε, εδώ έχω την Big Box Edition. Και επίσης και τον Diablo το 3 το είχα πάρει day one και το έχω κάψει τον Diablo το 3, να ξέρετε. Όποιος θέλει να με κάνει add στο Battle.net, το προφίλ μου περνάει τώρα από εδώ, από κάτω, το Battle.net, ο κωδικός. Και εν τέλει, αν δεν ξέρω αν θα παίξω βαριά παιχνίδια, η κάρτα γραφικών που έχω δεν προορίζει για βαριά παιχνίδια. Πιο πολύ λοιπόν το πισάκι μου είναι σεταρισμένο για video editing. Θέλω δηλαδή να απογειώσω το video editing και επ' ευκαιρίας πλέον το σημερινό επεισόδιο είναι 4K γραμμένο, άρα θα δείτε σαφώς πολύ καλύτερη εικόνα. Και επίσης επεξεργάστηκα το συγκεκριμένο βίντεο για πρώτη φορά με το Adobe το Premiere, το οποίο πλέον θέλω να μάθω σε το νέο software. Δεν σας απασχολεί εσάς, απασχολεί εμένα, γιατί ίσως στο μέλλον μου ανοίξει κάποιες δικλείδες επαγγελματικές που θέλω να αλλάξω. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, το PC αυτό θα πάρει και άλλα πραγματάκια επάνω, θα πάρει και μια υδρόψυξη, μάλλον Corsair κλασικά, και ένα τροφοδοτικά και RGB παράλληλα. Τα Χριστούγεννα θα παίξει σίγουρα μνήμη, τροφοδοτικό και υδρόψυξη. Το μισό δώρο βλέπω να ξανεμίζεται. Και μετά θα αφήσω προς το τέλος μία κάρτα γραφικών, όχι τύπου RTX 7, δεν κάνω crypto mining, δεν θα παίζω όπως σας είπα, και προτιμούσα ας πούμε 1000 ευρώ που είχε κανονική τιμή και 2000 ευρώ που έχει τώρα, αν περισσεύανε, γιατί δεν περισσεύουν με τον Baby πλέον, να τα κάνω Neo Geo S, Neo Geo CD, να τα κάνω Wonder Mega, να τα κάνω διάφορα, να τα κάνω retro τίτλους που μου λείπουν. Σίγουρα θα κάνω μια κάρτα γραφικών. Οπότε την έχω βρει πάρα πολύ με αυτό το PC, γουστάρω πάρα πολύ. Το κουτί αυτό έχει ψηφιστεί ένα από τα καλύτερα mid towers για το 2020 και το 2021, νομίζω κάτι τέτοιο μου είχαν πει. Τα χαρακτηριστικά του στο Scrooge, παιδιά, όλος ο κόσμος τα έχει τέρμα. Μπορείτε να το ψάξετε άμα σας αρέσει, είναι full RGB, έχει πάρα πολλές εναλλαγές, γενικά έχει ενσωματωμένο RGB controller και έχει και 4 ανεμιστήρες RGB, εννοείται. Έχω πάθει πλάκα, έχει πολύ βαρύ tempered glass από εκεί, από την άλλη μεριά, για να βλέπεις μέσα τι γίνεται. Έχει πάρα πολύ ωραίο χώρο, ύψος. Γενικά πριν είχα και δύο σκληρούς δίσκους HDD SATA 2, τους οποίους τους ξύλωσα, και πλέον μέσα έχει μόνο έναν SSD και ένα τσιπάκι M2 όπως σας είπα. Και είναι πάρα πολύ ευρύχωρο, δηλαδή έπαθα σοκ και από τη μετάβαση από tower σε tower, γιατί πριν είχα ένα thermal take tower το οποίο ήταν και αυτό gaming. Εδώ βλέπετε ότι έχει 16 presets RGB το controller κτλ. Anyway, πάρα πολύ ωραίο πισάκι. Λέω να αρχίζω να ασχολούμαι πάλι με τα PC που έχω αμελήσει, για να κάνω γενικά μια παύση στα retro, και πάντα μου άρεσαν τα PC. Πάμε τώρα πίσω. Πώς ξεκίνησε η φάση με τα PC? Έχω σίγουρα να πω πάρα πολλά πράγματα, δεν χωράνε σε αυτό το vlog. Γενικά στο κανάλι, επειδή είναι κονσολάδικο το κανάλι αυτό, δεν πάει να πει ότι δεν έχουμε ζήσει εμπειρίες με PC. Ίσα ίσα προσωπικά τις έχω ζήσει από τα γενοφάς και από πάρα πολύ μικρός. Ήμουν λάτρης των PC και της τεχνολογίας αυτής που θα ερχότανε, οπότε τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Και ήρθε η ώρα λίγο να ασχοληθώ λίγο παραπάνω. Τώρα, η πρώτη μου λοιπόν επαφή με computer, ή home microcomputers τότε, όπως έχετε ήδη δει το φανταστικό αφιέρωμα που έχω κάνει στον Amstrad το CPC τον 628, στο οποίο μου έκανε την τιμή ο κύριος Αντώνης Λεκόπουλος να δώσει συνέντευξη στο κανάλι,
να με εμπιστευτεί και να μου δώσει μια συνέντευξη η οποία την έχετε αγαπήσει όσοι γνωρίζετε. Το έχετε αγαπήσει πολύ αυτό το επεισόδιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, εγώ ξεκίνησα περίπου το 1988 να έχω την πρώτη μου επαφή με home microcomputer και με τον ίδιο computer είχα ασχοληθεί περίπου μέχρι το 1995. Το οποίο ήταν θείο μου, δεν ήταν δικό μου, δεν ήταν στην οικογένειά μου και έκτοτε ο ίδιος μου ο θείος έδωσε τον Amstrad και πήρε έναν από τους πρώτους IBM συμβατούς που λέγαμε τότε PC. Με Windows 95 μόλις είχε έρθει η μεγάλη επανάσταση στα λειτουργικά συστήματα από πριν από τα Windows 3.11 κτλ. Οπότε τα Windows 95 ήταν κάτι πάρα πολύ διαφορετικό και μαζί με αυτό ήρθαν και πάρα πολλές αλλαγές στις αρχιτεκτονικές είτε των επεξεργαστών είτε της αναβάθμισης, δηλαδή άνοιξε ένας νέος κόσμος. Τότε υπήρχαν και εννοείται και άλλοι υπολογιστές όπως ο Atari ST, τα Archimedes, υπήρχαν γενικά πάρα πολύ στο χώρο. Αλλά όλα αυτά τα μηχανήματα μετά άρχισαν κάπως να φύρουν στο βάθος του χρόνου, γιατί αυτό το IBM Compatible, αυτός ο όρος, άρχισε να μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας μετά από το 1995. Έτσι λοιπόν εγώ, παρότι συνέχισα να κάνω μια ομαλή μετάβαση και να βλέπω, να αρχίζω να εξερευνώ τα Windows και να παίζω τα πρώτα παιχνίδια, θυμάμαι τη κλασικά την Αράχνη, την Πασχέτζα και τα λοιπά που είχε ο θείος, άρχισε να βρίσκει κάτι έτσι περίεργα παιχνίδια, τα οποία ήταν το Red Alert, το Command & Conquer, τα έπαιρνε είτε γνήσια είτε κάποια, θυμάμαι, σε αντίγραφα και είχα αρχίσει πηγαίνει να παθαίνω ένα σοκ. Τότε άρχισαν να εξελίσσονται και οι κονσόλες πάρα πολύ, όπου έπαιρνα φανατικά τα περιοδικά, τα κλασικά, Game, Game Pro, το User έπαιρνα και το Pixel. Και υπήρχε μια διπλή επανάσταση. Υπήρχε μια επανάσταση και στον κόσμο των υπολογιστών και στον κόσμο των κονσολών. Μικρό παιδί, εγώ τότε έτσι, το 1995, 13 χρονών, ας πούμε, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος με τεχνολογία. Από μικρός, δηλαδή, πάρα πολύ μου άρεσε και μετανιώνω πάρα πολύ στη ζωή μου που δεν ασχολήθηκα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με αυτή την τεχνολογία. Τέλος πάντων, όλοι έχουμε κάποιους καημούς, κάποια αποθυμένα. Anyway, και το 1998 λοιπόν. Μετά από πολλά παρακάλια, παίρνω τον πρώτο μου υπολογιστή. Όχι εγώ, οι γονείς μου. 350.000 δραχμές, πλάτο του ομίλου Πουλιάδη που βρισκόταν στη Συγκρού. Το πήρα από το κατάστημα του Γαλατσίου, από τον Καμπέρι, την Electronet τότε. Και ήταν ένας Celeron στα 366. Με κάρτα γραφικών, μία Matrox, η οποία δεν είχε τότε που το λέγαμε επιταχυντή για τους παλιούς, ή 3D Accelerator στα αγγλικά, 8 ή 16 MB μνήμης. Όχι, όχι, χαζομάρες λέω. Πρέπει να έχει 32 MB μνήμης, σκληρός δίσκος Seagate 6,3 GB και ενσωματωμένο modem. Τότε εκείνοι οι υπολογιστές, το 1998, είχε αρχίσει να βγαίνει, όσοι θυμάστε τώρα οι παλιοί βυσάκηδες, πιστεύω ότι θα σας φέρω τώρα πολλές αναμνήσεις, άρχισαν να γράφουν τα περιοδικά και εταιρείες στις διαφημίσεις ότι ήταν internet ready υπολογιστές. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι όταν αγόρασε έναν υπολογιστή, το internet ready ήταν ότι είχε μέσα ένα modem, είτε εσωτερικό είτε να σου δώσει δώρο εξωτερικό, αλλά συνήθως οι περισσότεροι είχαν μέσα modems ταχύτητας 56-600. Και μαζί με την αγορά του PC υπήρχε και δωρεάν ένα συμβόλαιο είτε τρίμηνο, είτε εξάμηνο, είτε και χρόνο ανάλογα το πόσα πολλά λεφτά δίνεις για το computer με κάποιον internet provider εκείνης εποχής. Εμένα συγκεκριμένα ο provider που είχε μέσα 6 μήνες δωρεάν στη δρομή ήταν Internet Ελλάς, όχι Ελλάς Online που μετά έγινε Hall, ήταν για ένας provider που λεγόταν Internet Ελλάς, ο οποίος έκλεισε. Βέβαια μετά οι περισσότεροι και εγώ ήμασταν με την δωρεάν Extreme. Αυτά είναι τώρα άλλες ιστορίες, όμορφος. Έτσι λοιπόν, το πρώτο μου PC, τώρα θα σας πω τις ωραίες μου τις αναμνήσεις, το αγοράζω, μου το φέρνουν, τώρα θα σας πω όλα τα ευτράπελα, ελπίζω να μην μας βγει πολύ μεγάλο το βίντεο. Έχουν σκάσει οι γονείς μου 350 χιλιάρικα, είμαι πρώτη λυκείου ή Δευτέρα, δεν θυμάμαι ρε παιδιά. Ναι, είμαι Δευτέρα λυκείου, ναι. Κάπου Πάσχα, σε λίγο θα ξεκινάγανε πανελλήνιες με αρσένη. Ποτέ δεν κατάλαβα οι γονείς μου πώς μου πήρανε PC λίγο πριν τις πανελλήνιες.
Να πω επίσης ότι το 98 είχα πάρει και το PlayStation 1. Ναι, είχα πάρει μόλις το PlayStation 1. Και αυτό Πάσχα. Αυτό το πήρα εγώ μόνο με δικά μου λεφτά και μου παίρνουν οι γονείς μου εκεί Πάσχα, Απρίλη-Μάη, κάπου εκεί ήτανε, μου παίρνουν το PC. Γιατί άρχισα να τους λέω ότι, εντάξει, ήμουν μοναχοπέδι, βλέπαν ότι οι υπολογιστές τότε σπαμαριζόντουσαν πάρα πολύ η τηλεόραση με διαφημίσεις από εταιρείες που φτιάχνανε κομπιούτερ, όπως και η InfoQuest που έφτιαχνε τότε πάρα πολλά PC, το πλαίσιο με το Turbo X που έκαναν συνέχεια όλες αυτές οι εταιρείες διαφημίσεις τότε στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε οι γονείς μου κάποια στιγμή είπαν ότι, εντάξει, okay, μοναχοπέδι το έχουμε, ας του πάρουμε ένα PC, μήπως και μάθει πράγματα και στο μέλλον του χρησιμεύσει και στη δουλειά του, δηλαδή να πάρει κάποιες βάσεις. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι μου το πήρανε σε περίοδο προετοιμασίας πανελληνίων και με αρσένη τώρα δύσκολα πράγματα που δίναμε 12 μαθήματα, internet ready, και σκάει λοιπόν παιδιά εκείνη τη μέρα το φορτηγάκι της Electronet, το γαλάτσι, το καμπέρι, φαίνει το PC. Και ένας νέος κόσμος, παιδιά, δηλαδή όταν άνοιγα τα κουτιά, τα χαρτόκουτα που έγραφε πλάτο και το άνοιγα και έβγαινε το άσπρο το κουτί, ο πύργος που δυστυχώς τον πέταξα πριν κάποια χρόνια, ρε γαμώτο. Δηλαδή είχα φυλαγμένο το κουτί, όχι τη μετρική, με το τροφοδοτικό μέσα, όλα αυτά τα αρχαία, τα άχασε μια στην αποθήκη και τα πέταξα. Θα σας πω στο τέλος γιατί έχω μετανιώσει και τι θέλω να κάνω. Οπότε μου σκάει το PC και το ανοίγω. Δεν είχα πάρει ακόμα γραφείο για PC, είχα ένα παλιό πιο old school γραφείο, ήταν στα κόνσεπτ των γονιών να μου πάρουν και ένα γραφείο, το οποίο είχε και αυτό περίπου 200 χιλιάρικα κάπου εκεί, ξέρετε, με τα σιρτάρια να μπορείς να βάλεις keyboard, mouse και ιστορίες, τίκη για το tower το βαρύ στα πλάγια. Ανοίγω το PC, ήταν Σάββατο κιόλας, είχα πει το περίμενα πως και πως, δεν θα κάνω τίποτα άλλο, εντάξει, θα διάβαζα λίγο και καλά το μεσημέρι. Ανοίγω το PC, CD μέσα, Windows, ενώ έλεγε ότι είχε δωρεάν Windows 98, δεν τα είχε. Λέω, μάλλον θα είναι προεγκατεστημένα, γιατί έλεγε ότι τα είχαν προεγκατεστημένα. Συνδέω το PC, παιδιά, οθόνες, τροφοδοσία, βάζω ηχεία, είχε και μέσα κάτι ηχεία, τα Ruana, αν τα θυμάστε, κάτι 2 λεπτά γκρίζα. Είχανε λίγο μέγεθος, μπασίζανε και λιγάκι, Ruana έτσι ήταν η εταιρεία για όσους τα θυμάστε. Είχε μέχρι και ένα μικρόφωνο, έχουμε τώρα τα μικρόφωνα τα Razer και τότε είχαμε κάτι μικρόφωνα λεπτά σαν καλαμάκια όσοι τα θυμάστε. Πες να το έχω ακόμα αυτό κάτω. Γενικά στην αποθήκη μου έχω πάρα πολλά πράγματα από τα τέλη των 90's, από PC, χήμα κάρτες Sound Blaster 1024 Live, PCI 128 Creative Pali Sound Blaster, κάρτες γραφικών όπως και αυτήν εδώ που τη βρήκα, σκληρούς. Γενικά έχω πάρα πολύ πράγμα, δεν τα έχω πετάξει, πρέπει να έχω πετάξει μόνο το Tower όπως σας είπα. Και εν τέλει λοιπόν συνδέω το PC, πατάω το μαγικό Power και ανοίγει η μαύρη οθόνη και βγαίνει το εξής. No System Disk. Τι είναι, λέω, κανονικά λέω πρέπει να μπω από Windows. Τι είναι αυτό το No System Disk, λέω, μήπως είναι κάποια ρύθμιση στο BIOS. Να πω ότι πριν πάρω το κομπιούτερ, ήδη είχα αραιώσει λίγο τα gaming περιοδικά και άρχιζα να αγοράζω RAM, chip και κομπιούτερ για όλους. Τα περιοδικά τότε ήταν πολύ μεγάλο εργαλείο για να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ από τότε, δηλαδή από το 1998 που ήμουν 16 χρονών, έμαθα από τότε μόνος μου να στείνω PC. Μέχρι τώρα δηλαδή ποτέ δεν έχω πάρει έτοιμο PC, πάντα εγώ το φτιάχνω. Πάντα εγώ τα σέταρα έχω φτιάξει για γνωστούς PC, παλιά τους και εγώ όταν τους χαλάγανε πηγαίνα εγώ τους έβρισκα τι γινότανε, έκανα αναβαθμίσεις, μνήμες, RAM, το ένα το άλλο. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο κόσμος και είχα ρίξει πάρα πολύ διάβασμα και γι' αυτό οφείλω δηλαδή ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα περιοδικά. Οπότε ήξερα από πριν τι γινότανε, δεν ήμουν τελείως άσχετος και εν τέλει δεν είχε Windows. Μέχρι να έρθει άνθρωπος να μου βάλει τα Windows από την εταιρεία, παιδιά, πήρε 10 μέρες. Αυτές οι 10 μέρες ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής μου. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρα μαζί με όταν μου κλέψανε το Zendex 10 μου, το πρώτο μοντέλο του 2005, μου το κλέψανε στα γενέθλια μου το 2007. Ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής μου. Είχα ένα ολοκένουργιο PC, το οποίο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Εν τέλει έρχεται αυτός ο άνθρωπος, μου περνάει τα Windows 98, μου τα φέρνει. Έπρεπε να είχα βγάλει το CD για το βιντεάκι. Είναι τώρα μέσα εδώ στο γραφείο από κάτω, σε stacks από CD. Δεν θέλω τώρα να το βγάλω. Απλά το έχω. Ίσως το βάλω στο μοντάζ μετά μια εικόνα.
το συντάκι αυτό. Μου περνάει ο άνθρωπος λοιπόν τα Windows 98 και εκεί λοιπόν άρχισαν να ξεδιπλώνονται πράγμα. Θυμάμαι τα πρώτα παιχνίδια που πήρα ήταν το Age of Empires σε γνήσιο, το οποίο μετά δυστυχώς το πούλησα για να πάρω κάποιο από αυτά, δεν θυμάμαι ποιο. Έχω δείξει ήδη επεισόδια τη συλλογή μου από Big Box παιχνίδια. Τώρα εδώ έχω φέρει κάποια από τα πολύ αγαπημένα μου. Έχω περίπου καμιά τριανταριά, έχω αρκετά από τότε. Δεν έχω ξαναπάρει, δεν έχω ξανασχοληθεί. Δηλαδή, ό,τι έχω από τότε είναι από εκείνη την εποχή. Επίσης, αυτή η μπλούζα εδώ που φοράω, η Duke Extreme, ήταν μέσα εδώ. Δωράκι. Και αρχίζω να παίζω φανατικά, ας πούμε, Age of Empires, Red Alert, Command & Conquer και μετά από λίγο διάστημα βγήκαν και τα Red Alert τα δύο παιδιά, βγήκε το Tiberian Sun, άρχισαν να βγαίνουν στρατετζάρες, θυμάμαι Starcraft, να παίζω τώρα με τους συμμαθητές μου, να έχουμε τώρα πανελλήνιες και να παίζουμε παιδιά Starcraft με την επιλογή modem to modem, κάπως αλλιώς δεν το λέγανε, link play, δεν θυμάμαι, που μπορούσε να καλέσει ο καθένας μέσα από το μενού του παιχνιδιού, έγραφε το νούμερο του φίλου του, το καλούσε το modem και συνδεότανε το PC το δικό μου με το PC του συμμαθητή μου. Και μπορούσαμε να παίξουμε εμείς οι δύο εναντίον δύο εχθρών στο Starcraft. Εντάξει, τρελές μάχες. Και σκηνικά τα οποία το τηλέφωνο το κάναμε αργά το βράδυ που κοιμόταν η μάνα μου και κάποια στιγμή, επειδή όσοι θυμάστε, έκανε πολύ βαβούρα από το αναλογικό σήμα στα τηλέφωνα, ακουγόταν η φασαρία. Και η μάνα μου μου λέγει ότι έκανε τόσο πολύ φασαρία στο σαλόνι αυτό που σηκωνόταν, ξύπναγε και πήγαινε το σήκωνε. Και καταλάβαινε ότι εγώ είμαι στο PC κάτω, γιατί το σπίτι μου, το πατρικό μου είναι διόρροφο, ήταν μεζονέτα. Οι γονείς μου ήταν πάνω και ήμουν κάτω. Οπότε είχα μεγάλη καβάτσα να παίζω κρυφά κτλ. Ή μέχρι να ερχόταν η μάνα μου κάτω, προλάβαινα και τα κλεινά όλα. Έκανα ότι κοιμόμουν, έκανα ότι διάβαζα. Δεν εντάξει, τέλος πάντων, ωραίες εποχές. Και ερχόταν κάτω η μάνα μου, αμάν με το ίντερνετ, το τηλέφωνο, να μας χρεώσεις, θα μας. Ήταν οι χρεώσεις, η αλήθεια ήταν υψηλές τότε. Δηλαδή με το ADSL, μετά με το DSL, συγγνώμη. Άλλαξαν οι εποχές, άλλαξαν αυτές τα δεδομένα της ογκοχρέωσης και μπορούσαμε πια όλοι να έχουμε ένα ελεύθερο και καλύτερο και γρηγορότερο και πιο σταθερό ίντερνετ, είναι η αλήθεια, και με το ISDN βασικά μετά από τα 56K και τα λοιπά. Αλλά θυμάμαι πολύ ωραίες εποχές, παιχνίδια, Mech Commander. Το Mech Commander ήταν ένα strategy της σειράς Mech Warrior. Θυμάμαι να παίζω Mech Warrior 3 της Faza Interactive. Ήταν από τα αγαπημένα μου παιχνίδια το Mech Warrior. Παιχνίδια τώρα, παιδιά, παρότι λοιπόν είχα και το PlayStation, ακόμα δεν είχα πάρει το Dreamcast, γιατί το Dreamcast το πήρα το 99, ένα χρόνο μετά δηλαδή, ήταν παιχνιδάρες οι οποίες έλεγα, αυτά δεν μπορώ να παίξω το PS1, τι παιχνίδια είναι αυτά, δηλαδή ήταν τέτοια η πόρωση που το μυαλό μου ήτανε, τι πανελλήνιες ρε φίλε, δηλαδή, fuck it, ας πούμε, έπαθα μεγάλο σοκ. Είχα εθιστεί τόσο πολύ με αυτά τα παιχνίδια που έβλεπα. Πήρα Quake 2, εκείνη την εποχή είχε το Quake 2, νομίζω 98-99. Το Quake 1 το πήρα μεταγενέστερα, ήταν πιο παλιό, απλά τα είχα βρει, τα έπαιρνα από τη Στουρνάρη. Όλα αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, να ξέρετε, τα έπαιρνα από τη Στουρνάρη. Εδώ να ξέρεις, μιλάω τώρα και μου σκάνε, βομβαρδίζομαι αναμνήσεις, τόσες πολλές που δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ ή ξεχνάω κάτι άλλο για να πω κάτι λιγότερο σημαντικό. Τέλος πάντων, όπως μου έρθει. Οπότε είχα κόψει το χαρτζιλίκι να τρώω στο σχολείο για να μαζεύω κατοσταρικάκια συνέχεια, ώστε να μπορώ να κάνω μια εξόρμηση με το λεωφορείο, να κατέβω από Γαλάτσι να πάω στο Νάρ κάτω στη Πατησίων και να βρίσκω ευκαιρίες big box παλαιότερων παιχνιδιών και με αυτά, ξέρετε, τα βιβλιαράκια που είχαν μέσα, με τα δωράκια, με αφίσες, με μπλούζες, ήταν τόσο φανταστικά και δεν γυρνάνε πίσω αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, τόση πόρωση, τόση ξενασιά να κατέβεις κάτω, να πάρεις παιχνίδια. Ήταν, παιδιά, πάρα πολύ όμορφο. Επίσης, θυμάμαι ότι την πρώτη μου φορά λοιπόν, να σας πω τώρα αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο story. Το PC μου ήταν στις 350.000 δραχμές και με 450 ή με 500.000 δραχμές το πλάτο, το PC, είχε στο προσπέκτους εκείνη την εποχή του αντιπροσώπου του Πουλιάδη, στο νούμερο 1, το top tier, ήταν ένας Pentium 3, ο οποίος είχε 3D accelerator, είχε μεγαλύτερη μνήμη RAM και είχε και μεγαλύτερο σκληρό δίσκο. Και η μάνα μου τότε, όταν είχαμε πάει να τα πάρουμε, τότε δεν τα πολύ ήξερα εγώ τι ήταν οι επιταχυντές και αυτά. Δεν είχα πολύ ασχοληθεί με αυτά τα κομμάτια.
Οπότε η μάνα μου, εντάξει, είναι, οκ, okay, PC είναι, οθόνη έχει, ναι, πληκτρολόγιο έχει, η μάνα μου ξέρει και όλοι τότε νομίζαμε ότι αυτά ήταν ακριβά. Τα ακριβά ήταν μονάδα. Είναι ολοκληρωμένο. Ας το πάρουμε το παιδιού. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Σκάει μια παιχνιδάρα η οποία λέγεται Turok 2. Εντάξει. Στη τάξη χαμός. Είχαν πάρει και κάποια άλλα παιδιά τότε καινούργια PC. Κάποια είχαν πάρει πιο low budget, με πιο αδύναμους επεξεργαστές και με Pentium 2 που κυκλοφορούσαν στην αγορά. Και κάποιοι εννοείται είχαν πάρει και Pentium 3 που ήταν το flagship και πιο ακριβά PC. Εγώ ήμουν στη μέση, ας πούμε. Και παίρνω Turok το 2 και πάω στο σπίτι ενός φίλου, λοιπόν, του Κώστα του Κολονέλου. Κωστάρα να πούμε. Και βάζει Turok 2, παιδιά, shooter. Που εγώ τότε άρχισα να διψάω για shooters παιχνίδια και strategy. Δηλαδή παιχνίδια που ουσιαστικά δεν μπορούσαν να μου τα δώσουν οι κονσόλες. Εντάξει, λογικό αυτό. Και να αρχίζω να παίζω Turok 2, να βλέπω τα γραφικά, τις υφές, τα 3D, όλα αυτά τα σενάρια. Το παιχνίδι ήταν γαμάτο. Ήταν σουτεριά τρελή με δεινόσαυρους που γούσταρα, δεινόσαυρους και παθαίνω σοκ. Μου το δίνει γιατί το είχε πάρει σε γνήσιο για να πάω σπίτι να το βάλω και το βάζω το παιχνίδι. Κάνω installation κανονικά, είχε χώρο δίσκος, τότε 6,3 GB ήταν, λες και τώρα είχε 500 GB, ξέρω εγώ. Βγαίνει το εικονίδιο του Turok 2 στην επιφάνεια εργασίας, πατάω, μπαίνω στο μενού, new game και ξεκινάει το intro. Και όπως ξεκινάει το intro, έβλεπα μία εικόνα, την πρώτη εικόνα, το πρώτο καρέ που έδειχνε, περνάγανε 30 δευτερόλεπτα, και βλέπα το επόμενο καρέ, τον ήχο τον άκουγα κανονικά. Αλλά η εικόνα ήταν, λες και έμενε στο χρόνο, κρασαρισμένη. Το είχα αφήσει, λέω, θα έχει κολλήσει, το άφηνα. Σε κάποια φάση είχε τελειώσει το intro, είχα πατήσει το escape, δεν ξέρω τι είχα κάνει. Και αλλάζει κάμερα και δείχνει, νομίζω, με το βέλος, με το τόξο, ήταν το πρώτο του όπλο, κάτι τέτοιο. Και πάω να παίξω, δεν κουνιόταν. Πήγαινε ένα καρέ, ένα frames. Πήγα να βάλω τα κλάματα. Έγραφε το παιχνίδι, παίρνω το παιχνίδι, κοιτάω τις απαιτήσεις συστήματος. Γιατί τότε αυτό το κάναμε όλοι, έτσι. Έλεγε, PC requirements, τέλος. Κοιτάω και ήμουνα. Στη μνήμη ήμουνα ok. Επεξεργαστή ήμουνα ok. Σκληρό δίσκο ήμουνα ok. Και κάτω με μεγάλα γράμματα, 3D Accelerator Required. Oh, fuck. Guess what, δεν είχα 3D Accelerator. Οπότε, τι έγινε εκεί. Παίρνω τον Κώστα, του λέω, τι έχεις εσύ μέσα. Μου λέει, έχω, μου λέει, τη ρίβα, την DNT, τη Viper, της Diamond. Α, λέω, πόσο πήγε το μαλλί. Μου λέει, δεν ξέρω, λέει, την είχε το PC, λέει, που πήρα πριν από 2-3 μήνες. Οκ, okay, εντάξει, Κωστή, έγινε. Την άλλη μέρα πάω, λέω στη μάνα μου, πάμε, λέω, μία στην ηλεκτρονέτ, λέω, να τους ρωτήσουμε, λέω, γιατί το PC μου είναι χαλασμένο, της λέω. Τι μου λέει, ούτε καν, δεν γίνεται. Και παιδιά, πάμε τέλος πάντων, βρίσκουμε τον άνθρωπο εκεί, Σωτήρης Καμπέρης. Σωτηράκι, εντάξει, είσαι μορφή, με βοήθησες πολύ στα πρώτα μου βήματα τότε με το PC, να είσαι καλά να το δεις ποτέ αυτό το βίντεο. Anyway, και μου εξηγεί ο Σωτήρης ότι δεν γίνεται να παίξεις το παιχνίδι αυτό που θες, γιατί η κάρτα γραφικών σου δεν έχει 3D Accelerator. Είναι μια απλή κάρτα γραφικών με 16-bit βάθος χρώματο, με συγκεκριμένη ανάλυση ή 800x600, δεν σήκωνε παραπάνω και δεν μπορεί να παίξει video games τα οποία απαιτούν πολύ δύναμη και επεξεργαστική ισχύ. Ωραία, και του λέω, τι χρειάζεται, του λέω, Σωτήρη, πόσα λεφτά, ας πούμε, θέλουμε. Εγώ τώρα πρώτη ηλικίου παιδί, έτσι, πριν από τις Πανελλήνιες. Πόσο, του λέω, Σωτήρη, χρειαζόμαστε για να βάλουμε μια κάρτα γραφικών. Και μου λέει, κοίτα, είναι αυτή εδώ, μου τη δείχνει, 50.000 δραχμές. Ακούει η μάνα μου, καλά ρε, 350 λύσου έδωσα. Πριν από ένα μήνα, ξέρω εγώ. Τι 50.000, ρε, είσαι με τα καλά σου. Ρε Νικό, λέει, άσε μας, λέει. Όχι, για να παίζεις παιχνίδια, λέει. Και της λέει, όχι ρε μαμά, θα είναι πιο δυνατό το PC, θα είναι πιο γρήγορο. Ο Σωτήρης γέλαγε. Από τη μία, ο Σωτήρης ήθελε να γελάσει, από την άλλη, επειδή ήμασταν οικογενειακοί φίλοι με τους γονείς μου, δεν ήθελε και να πει και μούφες. Οπότε ήταν, ξέρεις, 50-50.
Και εν τέλει, παιδιά, τι γίνεται. Μου λέει η μάνα μου, εγώ δεν σου δίνω, λέει, για να παίζεις, έχεις πανελλήνιες, πολύ κακό το πήρα το PC, κάθεσαι ήδη πάρα πολλές ώρες, λέει, στο PC και δεν διαβάζεις, ούτε προπονείς για ποδόσφαιρο δεν πας. Είναι αλήθεια ότι έκανα κάτι τέτοια ξεφτιλίκια, γιατί είχα πάθει σοκ με τα νέα games, όπως σας είπα. Και μου λέει, εγώ δεν σε παίρνω, μου λέει, χαίστηκα, μου λέει, μην παίξεις, παίζε μου μια άλλα παιχνίδια, λέει, πιο low. Εντάξει, ok, anyway, φεύγουμε από εκεί. Η κάρτα ήταν η Viper 550 της Diamond, παιδιά. Την οποία άρχισα αιματηρή οικονομία, αιματηρότατη, άρχισα να πηγαίνω επισκέψεις σε ξεχασμένους θείους και συγγενείς που είχαν να με δούνε καιρό και μου δίναν από 2 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα. Τέλειωσαν οι πανελλήνιες, μου έδωσαν και συγχωρεμένοι οι παππούδες μου ο καθένας και από 10 χιλιάρικα, επειδή είχα φάει το στρες της χρονιάς κτλ. Πάω εκεί προς Ιούλιο, έχω μαζέψει τα 50 χιλιάρικα, παιδιά, και πάω και την παίρνω. Το κουτί της, σκεφτείτε ότι το είχα στο γραφείο δίπλα στην οθόνη από το 1998 μέχρι περίπου το 2005. Το είχα απλά έτσι, ήταν τόσο ωραίο το κουτί της που την είχα εκεί και το πέταξα μετά ο βλάκας. Anyway, ανοίγω το PC μόνος μου, την κουμπώνω μέσα. Βάζω τους drivers από το CD και παιδιά πατάω το Turok. Ένας νέος κόσμος άλλαξε. Τα frames τουλάχιστον 30-40, πόσα ήτανε. Η ανάλυση δυνατή, 32 bit depth χρώματος. Η ανάλυση μέχρι 1024 όσο πήγαινε το 15 το monitor, το CRT που είχα, το ViewSonic, το μπαούλο. Πορώθηκα, μέσα σε 3 μέρες, 4 το τερμάτισα. Και την επόμενη χρονιά, εν τέλει λοιπόν συνέχιζα να παίζω λοιπόν ποιοτικά παιχνιδάκια, όλα αυτά τα ωραία, όλα τα shooters, όλες αυτές τις παιχνιδάρες. Θυμάμαι να παίζω ένα shooter λίγο πιο μετά το 2000, παιδιά, του Clive Barker, το Undying, μέσα στη στοιχειωμένη έπαυλη τη σουτεριά. Τι παιχνίδι αυτό. Πω, τώρα μου έρχονται πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό και... Τι έλεγα, ξέρω να τι έλεγα. Ναι, λοιπόν. Και άρχισαν να σκάνε τώρα τρελές παιχνιδάρες, μέχρι που μπήκε, ας πούμε, η Voodoo είχε ένα πολύ δυνατό πάτημα. Τότε η ATI ήταν σαν περίεργη μάρκα, ήταν δηλαδή στα πολύ ξεκινήματά της, δεν είχε βγάλει δυνατές υλοποιήσεις. Επίσης υπήρχε και μια άλλη κάρτα, μια εταιρεία που έβγαζε κάρτες γραφικών, αν θυμάμαι η Maxtor, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν Maxtor να λεγότανε. Οπότε οι κάρτες γραφικών τότε ήταν της Nvidia και της Voodoo, της 3DFX Interactive. Λάθος, η Voodoo της 3DFX Interactive. Στα περιοδικά λοιπόν έβλεπες ότι ο leader τίτλος σε κάρτα γραφικών σαν όνομα ήταν, παιδιά, η Voodoo. Η Voodoo η 2000, η Voodoo η Banshee, η Voodoo η 3000, η 3500, οι 4.000 και εν τέλει οι 5.000 που δεν βγήκε ποτέ σαν 5.000 και βγήκε σαν 5.500. Εμένα ήδη κάποιοι συμμαθητές μου είχαν την 3.500 που ήταν πάρα πολύ κάρτα γραφικών και έτσι λοιπόν εγώ από το 98 στο 2000 την έχω βγάλει με τη Viper. Η Viper παίζει αξιοπρεπέστατα όλα τα παιχνίδια και τι γίνεται τότε. Ξαφνικά σκάει στα περιοδικά η ανακοίνωση ότι βγαίνει αυτή η κάρτα γραφικών. Αυτή η κάρτα γραφικών, παιδιά, όπως είπα και σε κάποια post, καταρχήν να πω ότι αυτή η κάρτα τώρα, έτσι όπως είναι χήμα, πάει περίπου στο eBay 600-700 ευρώ και με κουτί με τα παρελκόμενά της πάει 1000-1200 ευρώ. Μη γελάτε, είναι όντως αλήθεια αυτό. Επίσης εγώ είχα πει σε φιλαράκια τα τελευταία χρόνια ότι είχα 3DFX και μου λέγανε αν τη βρεις, λέει, και δεν τη θες, λέει, να την πάρουμε. Όχι κακοπροαίρετα να την μπαίνανε για να την πουλάγανε, απλά είναι πάρα πολύ σπάνια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που την έχω ακόμα. Υποθέτω ότι πρέπει να είναι λειτουργική γιατί την είχα μέσα σε foam μαζί με bug ηλεκτροστατικού για προφύλαξη από ηλεκτροστατικό κτλ. Οπότε υποθέτω ότι είναι λειτουργική και εν τέλει το 2000 λοιπόν αρχίζουν και λένε ότι η 3DFX πετάει κάρτα γραφικών με δύο επεξεργαστές με πάρα πολύ μνήμη, 64 MB μνήμη και εμένα η μητρική μου ήμουν τυχερός γιατί ήταν αρχιτεκτονικής
AGP, που σήμαινε, αν θυμάμαι καλά, Advanced Graphics Port, ναι, αυτό σήμαινε. Και υπήρχε AGP μονής, διπλής, τετραπλής, εξαπλής και οχταπλής ταχύτητας. Εμένα πρέπει να ήταν AGP 4EP, η ταχύτητα της μητρικής μου, της Elite της πρώτης. Οπότε δεν έγραφαν τα περιοδικά πόσο. Και πάω μια μέρα λοιπόν στη Στουρνάρη και την βλέπω εκεί μαζί με την 4.000, με την 3.500. Είχαν διαφορετικά σχέδια τα κουτιά τους και αυτή επάνω, ο αρχηγός της πυραμίδας. Μπαίνω μέσα και ρωτάω τιμή, είναι 150.000. Σκεφτείτε ότι τη Viper την είχα πάρει την 550 πριν 2 χρόνια, 50 χιλιάρικα. Είχε ήδη βγει εκείνη τη χρονιά, νομίζω, η Viper η 770, η Riva TNT2. Και όλοι παραμιλούσαν για την 3DFX, τη Voodoo 5.500, πολύ μεγάλος κράχτης. Ήταν το όνειρό τους. Πώς είναι τώρα, παιδιά, να πάρετε μια RX ή μια RTX 6800, που κανονικά αυτές οι κάρτες παίζουν 1.000-1.200 ευρώ, 900 με 1.200 ευρώ κανονική τιμή, και τώρα με το scalping έχουν πάει 2.500 και 3.000. Τότε ήταν αυτό. Ήταν ό,τι πιο advanced κυκλοφορούσε. Αυτή η κάρτα γραφικό. Και γράφει 3DFX εδώ από πίσω. Τα τσιπάκια της μνήμης, 16, 16, 32, 64 σύνολο, εξωτερική MOSFET τροφοδοσία, παιδιά, BIOS AGP 106, τα ανεμιστηράκια, εννοείται ότι η συνδεσμολογία ήταν πολύ απλή, ήταν μόνο το κλασικό, ας πούμε, το VGA, η έξοδος, AGP υποδοχή βλέπουμε, αντί η PCI ήταν πιο μακριά υποδοχή, απλά ήταν πιο, πιο αργή θύρα, υπήρχε χαμηλότερος ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων, οπότε ήμουν τυχερός που είχα AGP μητρική. Οπότε λοιπόν, παρότι η κάρτα γραφικών μου, για να μην τα απολογώ, η Viper ήταν εξωπρεπέστατη, και ενώ ήμουν για πανελλήνιες αυτή τη φορά, έτσι τρίτη ηλικίου πανελλήνιες, πάλι σε λάθος timing όλα αυτά, αποφάσισα ότι θέλω μια 3DFX κι εγώ. Άκουγα όλοι να παίρνουν 3DFX τις πιο φτηνές υλοποιήσεις, τα περιοδικά λυσάγανε ο βασιλιάς και ο βασιλιάς πλήσε εγκεφάλου, ναι, οκ. Okay. Και λέω, fuck it, θα πάω για μια Voodoo 5.500. Εν τέλει, τι έκανα για όλη αυτή την ιστορία. Βρήκα ένα φίλο από άλλο σχολείο, ο οποίος ήθελε την Viper μου, που είχα και το κουτί, αλλά το κουτί του είχα πει ότι το είχα πετάξει και τι μου άρεσε, όπως σας είπα, και ήθελα να το έχω. Του πουλάω την Viper 30 ή 35.000 δραχμές, αυτή είχε 150, εντάξει, κρατηθείτε. Είχε 150.000, παίρνω κάπου 35.000 από εκεί. Είχα στην άκρη κάνα 20 αρικάκι. Guess what, μέναν 100.000. Αρχίζει τρομερή οικονομία, πουλάω στο Power Games, πουλάω περίπου 6 παιχνίδια Mega Drive κουτάτα. Ένα από αυτά ήταν το Ristar. Και τα άλλα Cool Spot, κάτι τέτοια παιχνίδια, James Bond Duel. Πουλάω 6 κουτάτα παιχνίδια Mega Drive, πουλάω κάτι loose κασετάκια Game Boy, πουλάω 4-5 κασετάκια Super Nintendo, κάποια από αυτά ήταν το Super Mario World, το Donuts, το Mallory Mallard, το Mario Kart, το F-Zero, loose όλα αυτά. Εν τέλει πούλησα περίπου 15-16 κασετάκια και πήρα 20-25 χιλιάρικα, είμαι περίπου στις 75.000 και λείπουν άλλα τόσα. Και τι κάνω εκεί λοιπόν, τελειώνω οι πανελλήνιες, δεν έχω μαζέψει προφανώς τα λεφτά και πιάνω την πρώτη μου δουλειά. Με το που τελειώσαν οι πανελλήνιες, πήγα στην Ερμού, σε ΣΟΗ, πολιτής, στα καταστήματα Σπυριόπουλος που υπάρχουν ακόμα και στην Ερμού, παλιά υπήρχε και στην Ανδριανό, απλά κλείσανε, και ήμουν στην αποθήκη και πολιτής. 18 χρονών παιδάκι λοιπόν, κατευθείαν μετά τις πανελλήνιες για δουλειά. Μεροκάμα το καλό, βασικά ο μισθός ήταν 180.000 δραχμές το μήνα και μέσα σε 2 εβδομάδες, γιατί πληρώναν κάθε 2 εβδομάδες, έχω πάρει, παιδιά, τα λεφτά, τα πολυπόθητα
για να αγοράσω τη Voodoo. Έχω συμπληρώσει δηλαδή τις μαγικές 150.000 δραχμές. Θυμάμαι τη μέρα που πήρα την προκαταβολή, τα μισά χρήματα, πήγα σπίτι, ξύλωσα τα άλλα τα λεφτά που τα έκρυβα εκεί στο γραφείο, κάνω ένα καλό κομπόδεμα, το βάζω και που δεν το έβαλα σε μια μπαντάνα σε 100 σημεία. Είχα πει στη μάνα μου ότι θα κάνω μια πολύ μεγάλη αγορά για το PC, δεν είχε καταλάβει τι και πώς, αλλά ήταν της άποψη μάνα μου ότι από τη στιγμή που δουλεύεις και βλέπεις πώς βγαίνει το χρήμα, κάντα ό,τι θες, κάψτα κιόλας, δικά σου είναι, εσύ βλέπεις το ζόρι που βγαίνουν τα λεφτά, και είχε δίκιο η μάνα μου και ο πατέρας μου. Και πάω λοιπόν παιδιά στη Στουρνάρη και πάω στο Κοσμοντάτα, διαφήμιση τώρα μου πει, δεν πειράζει, και παίρνω αυτό εδώ το θρύλο. Καλοκαίρι 2000, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Είχα ήδη βγάλει τη Viper. Στη θέση της είχα βάλει μία δανική ενός ξάδερφου, μία άλλη Nvidia που δεν θυμάμαι ποιος κωδικός είναι, πραγματικά δεν θυμάμαι αυτή. Ήταν και αυτή με 3D Accelerator, γιατί την είχα πουλήσει την 550 επειδή νόμιζα ότι θα τα έπαιρνα πιο σύντομα, και είχα μείνει με μία ελαφρώς υποδιέστερη, απλά είχε θυμάμαι λιγότερα megabytes στην RAM της, είχα μείνει με εκείνη δανική. Και θα την έδινα πίσω, ας πούμε, όταν θα έπαιρνα τη Voodoo. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτό. Πάω, τη βάζω. Να πούμε ότι η Voodoo υποστήριζε πέρα το Direct3D πρότυπο, ήταν τον Nvidia. Είχε το πρότυπο OpenGL. Επίσης τότε έχει βγει το Quake 3R1. Και the rest is fucking history, παιδιά. Το Quake το 3 το ξεκίνησα κατευθείαν με τη Voodoo. Δεν τη έβαλα ποτέ την περασμένη καταφυγών. Ενώ είχε βγει το παιχνίδι, εκτός αν τον μπερδεύω τώρα χρονικά, νομίζω πρέπει να έχει βγει, δεν το είχα παίξει, σε κόπια το είχαμε βρει, περίμενα να το παίξω με τη Voodoo και έτσι έγινε και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν τρομερή αυτή η αναβάθμιση, η ταχύτητα, πώς πηγαίνανε, πώς γυαλίζαν τα πράγματα, το frames, ήταν πανίσχυρη άτομα. Μετά όμως έμελε να, σε αυτό το μοντέλο να είναι το τελευταίο και να τελειώσει σαν 3D effects, να σταματήσει εκεί. Έβγαλε και τη Voodoo την 6000, η οποία είχε 4 επεξεργαστές GPU επάνω, μεγάλη καφρίλα. Βγήκανε κάποια πρώιμα μοντέλα σαν prototypes, να το πούμε έτσι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν τώρα, και στο eBay τιμές τους νομίζω πάνε 2-3 χιλιάρικα ή και 4. Και εκεί σταμάτησε, γιατί μετά ξεκίνησαν να βγαίνουν οι πρώτες GeForce της Nvidia, και επίσης εκεί εκμεταλλεύτηκε την απουσία στο παιχνίδι η ATI, και η ATI άρχισε από εκεί που ήταν low budget και πολύ υποδιέστερη εταιρεία στις κάρτες γραφικών, άρχισε να πατάει πόδι και να αρχίζει να παίρνει ιδέες από την Nvidia, και να εν τέλει να καταλήξουν αυτοί οι δύο εδώ και πάρα πολλά χρόνια να είναι οι αρχηγοί στις κάρτες γραφικών, όπως είναι η Intel και η AMD στους επεξεργαστές. Τόσες πολλές ιστορίες, παιδιά, και PC, μπορώ να σας μιλάω πάρα πολύ, να μπορούσα να κάνω και άλλα επεισόδια. Απλά επειδή το κανάλι είναι κονσολάδικο, δεν θέλω πολύ να αναλωθώ στα PC. Σίγουρα αυτό ήταν ένα vlog το οποίο ήθελα να τα πω. Εννοείται ότι υπάρχουν τρομερές αναμνήσεις με φοβερά παιχνίδια, με φοβερά multiplayer, να παίρνουμε τα desktop αναχείρας και να πηγαίνουμε σε σπίτια φίλων, που εκεί έτυχε να είχαν, ας πούμε, δύο οθόνες, να είχαν και μια πιο παλιά CRT, οπότε να παίρνουμε απλά εμείς keyboard, mouse, desktop στο χέρι και σε μια σακούλα τα άλλα, και να πηγαίνουμε εκεί και να κάνουμε LAN parties, Quake 3, Age of Mythology, μετά Command & Conquer Generals το 2004-2005, να παίζουμε τρελά LAN party το Generals, παιδιά, της EA, το οποίο το έχω σε γνήσιο κτλ. Αφάνταστα σκηνικά, τα οποία τώρα δεν συμβαίνουν. Τώρα τα παιδιά όλα παίζουν μόνα τους από σπίτι ιντερνετικά MMO παιχνίδια, αλλά εμείς τότε είχαμε αυτή τη μαγιά. Είχαμε τη μαγιά ότι καθόμασταν και ήμασταν πολύ μικροί και φτιάχναμε μόνοι μας PC. Αγχωνόμασταν, δεν κοιμόμασταν τα βράδια γιατί είχαμε 32 MB RAM και έπρεπε να παίξει το παιχνίδι 64. Θυμάμαι όταν έπαιξα πρώτη φορά το Unreal Tournament, ήθελε 128 MB. Και εγώ είχα 64. Και τι έκανα, είχα βγάλει το Dim το 64, είχα πάει στο Cosmodata πάλι, τους το άφησα να το δοκιμάσουν ότι ήταν εντάξει άνθρωποι σε κομπιούτερ τους, και μετά τους έδωσα διαφορά και μου δώσαν ένα μεταχειρισμένο Dim των 128 MB. Και πήγαινα σπίτι, το κούμπονα και το παιχνίδι πήγαινε σφαίρα.
Και μετά περάσαν τα χρόνια, αλλάζαμε επεξεργαστές, περάσαμε από όλους, περάσαμε από τους... πήγα σε Pentium 3, μετά πήγα σε Pentium 4, Hyper-Threading, Technology, μετά πήγα σε Pentium D, μετά πήγα σε ένα... όχι, στο Pentium D σταμάτησα και άρχισα μετά να παίρνω Athlon, FX και πλέον με τον Ryzen, τον 3700, τον X, τον 7, όπου και αυτός μάλλον προσωρινός θα είναι, αν και φυσάει, σκέφτομαι να τον βγάλω από του το χρόνου και να πάω σε έναν καινούριο 5800, όχι, 7800, πώς τους λένε, τα έχω ξεχάσει. Ryzen 7 5800X, ναι, σκέφτομαι πάρω αυτόν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βλογκάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας και εσείς, ποιο παιχνίδι διασκευάσατε πάρα πολύ μικρή, τι καφρίλα είχατε κάνει μικρή, ας πούμε, και εσείς από τη μάνα σας, αν είχατε και εσείς το ίδιο άγχος να κατεβαίνετε, να κάνετε αναβαθμίσεις στο PC σας, ιστορίες με φίλους. Γενικά, εγώ να σας πω την αλήθεια, θέλω να φτιάξω τώρα ένα retro PC, αλλά δεν έχω τίποτα άλλο πέρα από την κάρτα γραφικών. Ένας φίλος στο κανάλι είπε στο Facebook ότι έχει να μου δώσει μια μητρική για να στήσω retro PC. Τον ευχαριστώ πολύ, δεν έχω πάει να την πάρω ακόμα. Αν κάποιος φίλος έχει κανένα παλιό tower και συγκεκριμένα κανένα πλάτο, σαν αυτό που ήταν το δικό μου, πολύ θα γούσταρα να στήσω ένα retro PC. Επίσης θέλω να κάνω κάποια δοκιμαστικά που υπάρχουν, έχουν βγει κάποια updates του Quake 3, το οποίο μπορεί να παίξει σε Windows 10 με High Resolution Update Pack και μπορείς να παίξεις πολύ όμορφα, ας πούμε, σε κάποια συγκεκριμένα παλιά παιχνίδια. Οπότε είναι ευκαιρία να κάνω και ένα τέτοιο capture και να παίξω. Δηλαδή πολύ θα γουστάρω να παίξω ένα Quake 3 μετά από τόσα πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα το δούμε. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας, το like σας, το subscribe αν είστε νέοι φίλοι στο κανάλι και τα λέμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά φιλαράκια, καλή συνέχεια.